πραγματικά ανθρώπινα, συναδελφικά και όχι μόνο, να κάνω μια μικρή αναφορά για ένα συμβάν το οποίο ζήσαμε χθες και σήμερα, όχι μόνο άνθρωποι της περιοχής Βάρης, αλλά του ευρύτερου Δήμου, γιατί τώρα είναι ένας ο Δήμος, άλλωστε και αυτό να μην συνέβαινε, δεν υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές των τοπικών κοινωνιών και όλοι γνωριζόμαστε πολύ καλά. Από χθες το πρωί, η περιοχή της Βάρης είναι πιο ορφανή. Είχαμε το θάνατο του πρώην Δημάρχου, του Κώστα Παγκλατζή. Εγώ είχα την τύχη και την ευτυχία να είμαι ένας εκ των συνεργατών του για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα πω πολλά λόγια, γιατί και εκείνος δεν ήταν ούτε των πολλών έργων, των πολλών λόγων, συγγνώμη, αλλά των έργων. Και εκείνο που θέλω να πω ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όσο ήταν δήμαρχος και όχι μόνο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έτρεχε 24 ώρες βάσεων, δίνοντας μεγάλη βάση και στα θέματα του Δήμου, αλλά και στον άνθρωπο. Ήδη ήρθαμε από χθες σε επαφή και με ανθρώπους της ευρύτερης οικογένειας και οι ίδιοι είπαν, γιατί μάλιστα σκεφτήκαμε και έκτακτο συμβούλιο και για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πάρουμε και που αρμόζει για όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και για το ήθος και για το ανάστημα του ανθρώπου που λέγεται Κώστας Παγκλατζής και του Δημάρχου Κώστα Παγκλατζή. Εμείς που ξέρουμε και την οικογένεια, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο που το ζήσαμε, πάντα ήταν απλός, λιτός σε όλα. Η απέτηση ήταν έτσι λιτά να φύγει. Δεν ήθελε τις πανοπουσίες και οτιδήποτε άλλο. Από τη θέση και του συνεργάτη, αλλά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά, και νομίζω ότι τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά πρέπει να τους τιμούμε, γιατί στο πρόσωπό τους τιμούμε τον ίδιο τον θεσμό που υπηρετούμε. Θέλω πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο να πω, ας είναι ελαφρύ το κόμμα της Βάρης που τον εσκεπάζει έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στη Βάρη, αγάπησε τη Βάρη, λάτρεψε τη Βάρη και υπηρέτησε τη Βάρη. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω να κρατήσουμε ενός λεπτού συγγύη σαν τελάχιστο φόρο τιμής και δεύτερον θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους κάποια στιγμή σε κάποιο κεντρικό δρόμο της Βάρης να δοθεί η ονομασία Κώστας Παγκλατζής. Παρακαλώ λοιπόν, εάν δεν υπάρχει, να τηρήσουμε ενός λεπτού συγγύη για τον άνθρωπο, γιατί είμαστε Κώστα Παγκλατζή. Η σύνταξη προϋπολογισμού του έτους 2012 έγινε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία του 3852 του 2010 στα άρθρα 72 και 86. Και ακολουθήθηκαν πιστά όλες οι διατάξεις που αφορούν οδηγίες κατάρτισης, άρθρα 155 του νόμου 3463 του 2006, το άρθρο 268 του νόμου 3852 του 2010, το βασιλικό διάταγμα 17 του 15 του 59 περί οικονομικής διοίκησης και λειτουργικού Δήμου, το προεδρικό διάταγμα 31-15-59, το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ΟΤΑ, οικία 50-698 της Δευτέρας 12 του 2011, οικία 38-81-9 Δευτέρου του 12, η αρχή της ειλικρίνειας του άρθρου 7, νόμου 3871-2010, και αρχή της ισοσκέλησης όσο αφορά τις δαπάνες με τα έσοδα, καθώς επίσης και να είναι πλήρως ισοσκελισμένος στις αναποδοτικές υπηρεσίες παράγραφο 2, άρθρο 1 της ΚΙΑ 5698 της Δευτέρας 12/2011, κάτι που τηρείται για πρώτη χρονιά. Η κατάρτιση του περσινού προϋπολογισμού είχε τη δυσκολία της συνένωσης των τριών Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, χωρίς απολογιστικά στοιχεία, γεγονός που σε συνδυασμό με την καλπάζουσα οικονομική κρίση στην οποία μπήκε η χώρα μας, έφερε το αποτέλεσμα των αποκλήσεων από την πραγματικότητα.
Η Δημοτική Αρχή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου προσπάθησε να παρακολουθήσει τόσο τις παράλληλες ανάγκες των τριών Δήμων, που ήταν μία παράμετρος άγνωστη και μη μετρήσιμη ως τώρα, αλλά και να ανταπεξέλθει στη συνεχή μείωση εσόδων είτε από τους ΚΑΠ, είτε γενικότερα από την αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις πληρωμές τους. Ο φετινός προϋπολογισμός καταρτίστηκε έχοντας ως βάση μια δύσκολη περσινή χρονιά και με την πρόβλεψη ότι και την επόμενη θα είναι το ίδιο ή περισσότερο δύσκολο. Επίσης καταρτίστηκε εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 5698 της Δευτέρας 12 2011, σύμφωνα με την οποία για πρώτη φορά καταργείται ο κωδικός 85 που αφορά επισφαλίσεις πράξης και απαιτείται ανάλυση του χρηματικού υπολείπου ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών των προηγουμένων ετών. Προκειμένου δεν να γίνει εφικτή δυνατότητα εξόφλησης των συγκεκριμένων οφειλών, ακολουθήθηκε η διαδικασία της ρύθμισής τους, ώστε να μπορέσει να υπάρχει πλέον προγραμματισμός και έλεγχος στην αποπληρωμή των χρεών του Δήμου. Η κατάργηση του κωδικού 85, ο οποίος είναι ένας κωδικός δαπανών, το υπόλοιπο του οποίου ανερχόταν στον προϋπολογισμό του 2011 σε 6.492.651,58 ευρώ, δημιούργησε την ανάγκη, εφαρμόζοντας την αρχή του ισοσχελισμού, να γίνει μείωση αντίστοιχου ποσού από τους κωδικούς των εσόδων. Παράλληλα, στο κωδικό 32, η σπραχταία υπόλοιπα απομειωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από το συνολικό ποσό των 20.450.488 ευρώ, τα 11,5 αφορούν πολεοδομικά πρόστιμα τα οποία, λόγω του ότι δεν εισπράχθηκαν ποτέ από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, πέρασαν πλέον στις επισφαλείς απαιτήσεις, λόγω και της δέσμευσης που δημιούργησε η ψήφιση του νόμου 4014-2011. Λόγω της ύπαρξης των προαναφερθέντων επισφαλών απαιτήσεων στο κωδικό 32, η Οικονομική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προσπαθούν ήδη να εξορθολογήσουν αυτό το διαχρονικό πρόβλημα που μαστίζει τους Δήμους και φουσκώνει στους προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν ο Δήμος έχει την πραγματική δυνατότητα ύπαρξης αυτών των βεβαιωμένων εσόδων. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια πληροφόρηση, σύμφωνα με την αρχή του ισοσχελισμού, είναι πολύ σημαντική, διότι θα δημιουργήσει τη δυνατότητα ευελιξίας τόσο στις στήλες των εσόδων, ομολογώντας την αύξησή τους με την εντατική παρακολούθηση της ύπαρξης των εσόδων, όσο και τις στήλες των δαπανών για την περαιτέρω κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών αναγκών του Δήμου, που θα βοηθήσουν και στην επικείμενη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης και του επιχειρησιακού προγράμματος. Για την ανάλυση του χρηματικού υπολείπου, χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2011, 7.704.740 ευρώ, με υπόλοιπο στον κωδικό 81 οφειλές προηγουμένων οικονομικών ετών 5.359.277, έπρεπε πάλι σύμφωνα με τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης να μπορεί αυτό να καλύψει τις υποχρεώσεις του Δήμου, ώστε να μην ενταχθεί στις διαδικασίες εξυγίανσης και λήψης δανείου. Πράγμα που επιτεύχθηκε. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι ήδη στην Οικονομική Υπηρεσία, μετά τη συνένωση των τριών Δήμων, έχει ξεκινήσει μια λεπτομερή διαδικασία ελέγχου, ώστε να γίνει αντιστοίχηση των ποσών των ειδικευμένων εσόδων με οφειλές που πιθανόν έχουν εξοφληθεί ή περιείχαν μεγάλο ποσοστό έκπτωσης σε επενδύσεις των τριών πρώην συνενωμένων Δήμων, ώστε να απεικονιστούν τα πραγματικά ποσά. Η Βούλα τα έχει ισοσχελίσει τα ειδικευμένα έσοδα, ενώ η Βάρκη Βουλιαγμένη όχι. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αν θα επιτευχθεί. Το προσψήφιση σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2012 είναι τεχνικά άρτιο και συμβαδίζει με τις ισχύουσες διατάξεις. Είναι ένας προϋπολογισμός κατά 20 εκατομμύρια περίπου μειωμένος σε σχέση με το περσινό ύψος. Όπως αυτός διαμορφώθηκε με τις αναμορφώσεις που στις 31 Δεκάτου 2011. Την προαναγγελθή σαν μείωση των ΚΑΠ κατά 15%. Κύριε Δαμάκη, κύριε Δαμάκη, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, ησυχία. Συνεχίστε. Η προαναγγελθή σαν μείωση των ΚΑΠ κατά 15%
Η αβεβαιότητα ύπαρξη των εσόδων δεδομένη τη γενικότερη έλλειψη ρευστότητα και η οικονομική κρίση σε εθνικό επίπεδο με όλε τι δεσμεύσει του μεσοπρόθεσμου είναι παράμετροι που μα αναγκάζουν να είμαστε προσεκτικοί. Σίγουρα είναι ένα προπολογισμό δύσκολο στην εκτέλεσή του, μια και απαιτεί σύνεση και λογική στι δαπάνε και εντατική παρακολούθηση στην ύπαρξη των εσόδων. Είναι όμω ένα προπολογισμό που συμπεριέλαβε τα κονδύλια τεχνικού προγράμματο, τα οποία έχουν για φέτο τη θέση και το αιτήσιο του προγράμματο δράση, τα συνεχιζόμενα έργα και τι προμήθειε, τι δαπάνε μισθοδοσία, τι αποδόσει εκλήτου και τι λειτουργικέ δαπάνε σε προμήθειε και αναλώσιμα. Είναι ένα συντηρητικό προπολογισμό, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να ακολουθήσει με παράλληλα βήματα την εξορθολόγηση των επόμενων προϋπολογισμών, όπως σας περιέγραψα παραπάνω με το αποδεκτό διαδίκτυο και τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα στη λειτουργία του. Να εξοπλίσει προγραμματισμένα τις υποχρεώσεις του και χωρίς να χρεωθεί περαιτέρω λαμβάνοντας νέο δάνειο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα κάνω κάποιες... Πιο κοντά. Ναι, με ακούτε. Μισό λεπτό, γιατί είναι ένα μικρό... Δεν έχει... Γιατί είναι... Δώστε το σύρματο. Έχει δύο κουμπάκια εκεί πέρα. Έχει δύο κουμπάκια εκεί πέρα. Πάρα το Εσύ με την τραβάζει, χάνω το. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την κατάθεση του προϋπολογισμού. Όπως ξέρετε, ο νόμος λέει καταπίζεται από την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία στο διάστημα αυτό τυχαίνει να προεδρεύω εγώ και ως εκ τούτου θα πρέπει να πούμε κάποιες παρατηρήσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξής, ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν χειρίστηκε πολιτικά τον προϋπολογισμό και δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο προϋπολογισμός, όπως λέει το άρθρο 3 της κοινή υπουργική απόφαση που ανέφερε ο κ. Γαλάκης, λέει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τις προτάσεις της διαβούλευσης, έγινε διαβούλευση, θυμίζω, για τον προϋπολογισμό, και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, στην Οικονομική Επιτροπή θεωρήσαμε ότι η πολιτική σύνθεση, καθώς και η ένταξη μη προτάσεων των υπηρεσιών, έγινε στο επίπεδο της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως είναι και το σωστό. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση πάνω στην μεθοδολογία. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο προϋπολογισμός, όχι μόνο ο περσινός, αλλά και των επιμέρους και πριν του Δήμου Βούλευσης των Ισαρνιά κλπ. Και των άλλων Δήμων ήταν αυξημένη, εικονικά αυξημένη. Εδώ έγινε μια προσπάθεια για πρώτη φορά και σε σχέση με τα 83 εκατομμύρια που σας θυμίζω ψηφίστηκαν το 2011, ο προϋπολογισμός 2012 είναι μείον 20 εκατομμύρια. Και για λόγους που θα εξηγήσω θα έπρεπε να είναι και πιο κάποιο επιμέρους. Αλλά επειδή η απόφαση για να είναι πιο κάτω περιείχε και μία σοβαρή απόφαση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό προφανώς δεν πήρε πρωτοβουλία η Οικονομική Επιτροπή να το κάνει και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ σε αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο νομοθέτης θέλει για πρώτη φορά να είναι ισοσχερισμένος ο προϋπολογισμός και είναι ισοσχερισμένος. Είναι ρητή αυτή η απέτηση. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αντιστοιχίζονται πλήρως τα τέλη, αυτά που εισπράττουν δηλαδή για την καθοδιότητα και τα άλλα τέλη, με τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι αυτό λέγεται η αυτοποίηση ανταποδοτικότητας των τελών. Τα τέλη δηλαδή που παίρνουμε καλύπτουν τις δαπάνες αντίστοιχης υπηρεσίας και μόνο αυτά. Δεν επιτρέπεται δηλαδή ο Δήμος να πάρει και άλλα να βάλει εκεί. Να θυμίσουμε ότι φέτος για τον σύνταξη του προπολογισμού υπήρξε οδηγία από το Υπουργείο να είναι η ΚΑΠ, η κεντρική αυτοτολής πόρη, μειωμένη κατά 15% σε όλους τους Δήμους. Άρα, ό,τι ποσό ήρθε πέρσι από τους κεντρικούς αυτοτολής πόρους, από την πολιτεία δηλαδή, είναι μείον 15% φέτος. Ένα σημαντικό νούμερο δηλαδή. Τώρα, έγινε. Όσον αφορά τον υπολογισμό των τελών, όπως ξέρετε, οι Δήμοι πράττουν τέλη για διάφορους λόγους. Λήφθηκε υπόψη ότι είμαστε σε μια περίοδο σοβαρής ύφεσης. Είμαστε σε μια περίοδο που κάποια μαγαζιά κλείνουν και ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει την απόδοση των τελών όπως ήταν πέρσι, τα προηγούμενα χρόνια. Με την έννοια αυτή, τηρούμε και την σαφή οδηγία που δίνει η οικία, που λέει ότι δεν θα κάνετε υπερεκτίμηση εσόδων, αλλά πολύ συντηρητική εκτίμηση εσόδων, γιατί γενικώς υπάρχει τάση στην αυτοδιοίκηση να αυξάνεται, να φουσκώνεται η εκτίμηση των εσόδων από τα τέλη, ώστε να δείξουμε ότι κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτό δεν έγινε. Θα λέγω ότι έγινε το αντίθετο. Τώρα, όπως σας είπε ο κύριος Δαβάκης, αυτό είναι ένα ζήτημα. Θεωρώ σημαντικό, όλοι οι προϋπολογισμοί των Δήμων, μη εξαιρεμένου και του δικού μας, μεταφέρει από το παρελθόν διάφορες αμαρτίες διαχειριστικές των Δήμων από τους οποίους συνενώθηκαν. Ή αν θέλετε αδυναμίες, ας μείνω σε αυτή τη διατύπωση καλύτερα, αδυναμίες. Οι αδυναμίες αυτές φέρουν το τεχνοκρατικό όνομα οφειλές ΠΟΕ, παρελθόντων οικονομικών ετών. Πίσω από αυτό κρύβεται η μη δυνατότητα των Δήμων να εισπράξουν αυτά τα οποία, τα πρόστιμα τα οποία οι διάφορους λόγους έβαλαν στην πορεία των χρόνων. Αυτά λοιπόν συσσωρεύθηκαν και αθρηστικά φτάνουν, όπως είπε ο κ. Ζαβάκης, για διάφορους λόγους. 11 εκατομμύρια από αυτά είναι τα πολεοδομικά. Αυτά έκανε κάποιος μια παράβαση, βεβαιωνόταν και δεν εισπράττεται, δεν μπορούσε να την εισπράξει ο Δήμος. Αυτά λοιπόν έφτασαν σε ένα ποσό 20 εκατομμύρια περίπου, όλα μαζί. Εδώ υπήρχαν δύο επιλογές. Ο νόμος λέει ότι θα βάλετε αυτά τα έσοδα, από τη στιγμή που είναι βεβαιωμένα έσοδα, δεν μπορεί εύκολα να έρθει κάποιος και να πει τα διαγράφω. Στην Οικονομική λοιπόν Επιτροπή είπαμε ότι αυτό το ποσό, αν και υπήρχε δυνατότητα να πούμε με έναν τρόπο όμως μη συστηματικό και πολιτικά όχι ορθό και κατά τη γνώμη μου ούτε ηθικό, να πούμε ότι ξέρετε αυτά θεωρούμε δεν τα εισπράξουμε και τα διαγράφουμε. Η πρόταση δικιά μας είναι θα γίνει μια επιτροπή. Θα τα δει αυτά αναλυτικά, θα κάνει εισήγηση στο Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πει από αυτά, εγώ διαγράφω εκείνα. Και με αυτό το συστηματικό τρόπο δεν θα μπουν του χρόνου στον προϋπολογισμό. Διαφορετικά, όλα τα άλλα ενέχουν πολλούς κινδύνους. Άρα, αυτά τα έσοδα τα βάλαμε ως έσοδα. Έτσι ήρθε για πρώτη φορά και τι κάνανε οι Δήμοι μέχρι τώρα, τα βάζανε και προκειμένου να μην τα αντιμετωπίσουν και να μην μπουν τους δημότες έτσι στη γνωστή διαδικασία. Είχαμε και ένα κωδικό 85, ο οποίος πηγαίναμε και λέγαμε τα επισφαλή, τα βάζαμε σαν έξοδο στον 85. Ήρθε ο νομοθέτης και λέει καταργώ σαν έξοδο τον 85, δεν τα βάλετε εκεί. Με την έννοια αυτή αναγκάζει πλέον τους Δήμους σε μια εξυγίανση και είναι σωστό αυτό που κάνει. Δηλαδή του χρόνου θα το έχουμε σε πολύ μικρότερο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, εμείς η Οικονομική Επιτροπή, από τη στιγμή που δεν είχε κινηθεί και καμιά διαδικασία, δεν διαγράψαμε αυτά τα έσοδα. Θα με ρωτήσετε, θα τα πάρουμε. Προφανώς όχι. 11 εκατομμύρια από αυτά, 11 εκατομμύρια από αυτά είναι τα πολεοδομικά. Εδώ να σας θυμίσω τρέχει και άλλη μια διαδικασία από την πολιτεία. Ο νόμος 4014, ο οποίος λέει να πας να νομιμοποιήσεις διάφορα αυθαίρετα. Άρα, κάναμε μια ερώτηση στην τεχνική υπηρεσία σε σχέση με αυτό. Μήπως έχετε εικόνα ποια από τα 11 εκατομμύρια έχουν τακτοποιηθεί τουλάχιστον αυτά να τα βγάλουν. Όχι, δεν υπήρχε καμία εικόνα. Και εικόνα για ποιο λόγο, γιατί δόθηκε παράταση. Ως εκ τούτου, αυτά έμειναν εκεί. Αυτά κανονικά θα έπρεπε να μην υπάρχουν και κάποια στιγμή θα φύγουν από τη μέση. Αυτά όσον αφορά τώρα τη μεθοδολογία.
Τώρα στο κομμάτι των δαπανών, ομοίως να πω ότι πού πάνε τώρα αυτά όλα τα έσοδα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκαν κάποια 63 εκατομμύρια, τα οποία χοντρικά να σας πω για να έχετε στην μεγάλη εικόνα και να μπορούμε να προσεγγίσουμε τον προσβολισμό. 7 εκατομμύρια είναι διερχόμενα, δηλαδή φόροι τρίτων που τα παίρνει ο Δήμος και τα δίνει στο κράτος. Άρα βγάλετε 7, πάμε στα 55. Βγάλετε και αυτά που σας είπα ότι θα πάρουμε. Πάμε. Εκεί είναι τα πραγματικά περίπου μεγέθη του προϋπολογισμού, εάν ο Δήμος καταφέρει να εισπράξει τα υπόλοιπα που έχουμε βάλει. Έχει να κάνει και με την ικανότητα του Δήμου. Δηλαδή, να σας πω, πέρσι βάλαμε 84 εκατομμύρια και στην πράξη όλος ο προϋπολογισμός ήταν 24. Να καταλάβετε τα μεγέθη. Αυτό θέλω να το υπόψη. Τώρα, στο κομμάτι των δαπανών, η μέθοδος ήταν ότι μπήκε όλη η μισθοδοσία μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, άρα το κομμάτι της μισθοδοσίας καλύπτεται με ένα συστηματικό τρόπο. Θεωρούμε ότι όλες οι υπηρεσίες έκατσαν και είπανε τις ανάγκες τους. Και επίσης δεν κάναμε στην Οικονομική Επιτροπή, θεωρήσαμε δεδομένη την πολιτική κατεύθυνση των πόρων. Δηλαδή πόσα θα μπουν στο περιβάλλον, πόσα θα μπουν σε κοινωνικές δαπάνες, στα σχολεία το ένα το άλλο, δεν το θίξαμε στην Οικονομική Επιτροπή, διότι δεν έπρεπε να το θίξουμε. Η αρμοδιότητα αυτή η πολιτική ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή και σωστά ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Άρα στο κομμάτι αυτό δεν υπόθηκε τίποτα. Με την έννοια λοιπόν αυτή καταρτίστηκε αυτός ο προϋπολογισμός. Είναι σαφές ότι πολλά από τα νούμερα και τις προβλέψεις που υπάρχουν μέσα είναι προβλέψεις. Για παράδειγμα, πόσο θα είναι η απόδοση του τέλους, ξέρω εγώ, 0,5% επί εκδιδόμενων λογαριασμών, σας λέω ένα τέλος, δεν μπορεί κανείς με την ύφεση να το προβλέψει με ασφάλεια κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές ο προϋπολογισμός πλησίασε πιο πολύ με τις παρατηρήσεις που είχαν. Τα πραγματικά του μεγέθη, όσον αφορά τα μεγέθη. Πολύ κύριε Πρόεδρε, αυτά ως μεθοδολογικές παρατηρήσεις από πλευράς της Οικονομικής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για ερωτήσεις το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντέλος. Καλησπέρα. Ακούγεται. Εγώ δεν με ακούω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, αν με επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να δηλώσω τη λύπη μας. Δεν ακούγεται. Είναι το μικρόφωνο. Αν υπάρχει μικρόφωνο θα μιλήσουμε. Αν δεν υπάρχει μικρόφωνο θα Μην ξεκινήσετε μόνο για τα πρακτικά, έχει προσέλθει και ο κύριος Κικίλιας. Ξεκινήστε κύριε Κωνσταντίνο. Αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω είναι ότι εμείς θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά τη λύπη μας για τον πρόωρο και σχεδόν ξαφνικό θάνατο του αγαπητού Κώστα Βαγλατζή, δημάρχου επί 16 ετία στην Βάρη. Και συμφωνούμε εκ των προτέρων, κύριε Πρόεδρε, και υπερθεματίζουμε στην οποιαδήποτε πρωτοβουλία πάρθει από τη Δημοτική Αρχή για να τιμηθεί εμπράκτος και ο συγκεκριμένος δημόσιος άνδρας της περιοχής μας. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες ετήσιες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή το θέμα είναι άκρως τεχνικό, τα νούμερα είναι αντιφάγα και τις περισσότερες φορές βαρετά, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι τον αριθμό 15
Και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει μια συνεννόηση για να μην χαθούμε στους αριθμούς. Οι ερωτήσεις αυτές να γίνονται η κάθε μία, να λαμβάνει την απάντηση. Άλλος πώς θα χάσουμε την συνοχή και την συνάφεια της συζήτησης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό από τους, ειδικότερα τον κύριο Δαβάκη, που είναι και ο συγητής του προϋπολογισμού. Είναι το τεχνικό κομμάτι. Στο πολιτικό κομμάτι θα επανέλθουμε όταν και όταν θα επιστρέψουμε. Θέλετε ερώτηση-ερώτηση, θέλετε συνολικά όλο το πακέτο για να απαντήσετε. Πώς θέλετε. Μία. Ωραία. Άρα που ξεκινήσετε. Ωραία. Κράτα χρόνο μου. Όχι, σε ερωτήσεις δεν υπάρχει χρόνος, κύριε Δαβάκη. Θα κάτσετε εδώ με το πρωί. Λοιπόν, θα ήθελα σε πρώτη φάση να γνωρίζω για ποιον λόγο δεν έχουν εγγραφεί έσοδα από την ΕΤΑ και ο κωδικός 2211001 είναι κενός. Να απαντάει ένα-ένα για να καταλάβει. Ένα-ένα, αυτό είπαμε. Για να δούμε τι υπόλοιπη γίνεται. Ναι, ναι, καλύτερα. Ναι, ο συγκεκριμένος κωδικός που είχε μέσα τις την κάνω την ερώτηση γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μία, δεν υποτίθεται, είναι δεδομένο ότι έχουμε μία σειρά από απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές είναι γεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να γνωρίζω για ποιον λόγο, γιατί αυτό δεν είναι οικονομική απόφαση, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Για ποιον λόγο φέτος στην ΕΤΑ δεν έχει υπάρξει κανένα ποσό. Το ποσό το οποίο είχαμε στον περσινό προϋπολογισμό απουσιάζει. Αν δεν υπάρχει, είναι πολιτική απόφαση. Προφανώς δεν θα πρέπει να απαντήσει. Αν δεν υπάρχει απάντηση, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη. Δεν συγκρίθηκε κάποιος για να ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω τι βρήκα στα χαρτιά και τι ρωτάω σήμερα. Κύριε Απριλιώνη, δεν θα με εισηγήσει. Σε αυτά πορεύουν τις συμβάσεις που έχει ο Δήμος. Είναι υποχρέωση της υπηρεσίας να τα γνωρίζει. Ο κάθε διευθυντής που έχει αυτές τις συμβάσεις συνάψει και είναι υπεύθυνος να τις φέρει στο γραφείο του εργολογισμού και να τις επιτροπεί. Ρωτήσατε τους διευθυντές με διευθυντή. Σας παρακαλώ, μην ρωτάμε όλοι μαζί. Εγώ απλά και μόνο. Απλά να πω ότι κάποιος που συντάσσει τον υπολογιστικό δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Είναι η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Παγιώνη. Αυτά τα εισηγούνται οι διευθυντές των υπηρεσιών, είναι μόνο και υπηρεσιών. Θα ήθελα να. Πρώτα στο προσχέδιο. Ωραία, προχωράτε στη δεύτερη ερώτησή μας. Στη δεύτερη ερώτησή μας, ήρθε, διαβιβάστηκε στην οικονομική. Θα θέλαμε λίγο για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το πώς τελικά έφτασε αυτό το πόνημα στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα θέλαμε να ξέρουμε λίγο, αν είναι δυνατόν, κύριε Δαβάκη, να μας περιγράψετε τη διαδρομή. Δηλαδή, ποιος έκανε τι. Έφτασε ένα σχέδιο προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή. Το τι έγινε στην Οικονομική Επιτροπή, νομίζω ότι ο κύριος Σκουμπούνης το περιέγραψε πλήρως. Θα θέλαμε λίγο να μας ξετυλίξετε τι έγινε πέραν των φιλτάτων υπηρεσιακών παραγόντων εδώ, ποιοι άλλοι ενεπλάκησαν στην σύνταξη του προσχεδίου, αν υπήρχαν άλλοι πέραν των παρεμπιστευόμενων. Όπως ορίζεται και από το νόμο του Καλλικράτη, είναι το προϋπολογισμό, τον επεξεργάζεται και τον εισαγάγει η Οικονομική Επιτροπή. Οι υπηρεσίες οικονομικές ήταν στη διάθεση του κυρίου Σκουμπούρη και της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και ενήμερες όλες οι διευθύνσεις του Δήμου. Ό,τι προτάσεις είχαν, λοιπόν, μέχρι τις... Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, εκλήθησαν οι διευθύνσεις να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Αυτό είναι σωστό. Βεβαίως. Μπορείτε να μου πείτε επίσης για ποιον λόγο μία σειρά από ερωτήματα, από θέματα του προϋπολογισμού, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό, προέκυψαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος σήμερα. Είχε κληθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος να τοποθετηθεί επί του προσχεδίου, σας είχε δώσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ή όχι. Σε μένα. Όχι, σε αυτόν που εσείς τι κάνετε, με τι είχατε συμμετέχει. Λοιπόν, η διαδικασία. Να βοηθήσω λίγο τη ζήτηση. Όχι, θα τη βοηθήσω εγώ. Η διαδικασία τη ένταξη μια προμήθεια, κύριε Κωνσταντέλο, που γνωρίζετε καλά, ότι είναι εισήγηση υπηρεσιακού παράγοντα στον αντιδήμαρχο. Περνάει
στο προσχέδιο τον Οκτώβριο και στη τελεστική. Δεν είχε έρθει μέχρι τότε. Ύστερα όλα αυτά μπαίνουν στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και στέλνει το τελικό σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσα απαιτούνται περνάνε και στο ΠΕΕ, στο τεχνικό πρόγραμμα. Και περνάνε και στο τεχνικό πρόγραμμα. Ποτέ η Διεύθυνση Περιβάλλοντος δεν έστειλε τίποτε. Ναι. Τίποτε. Και σήμερα. Εσείς συνεπώς η Επιτροπή Σύνταξης του Προϋπολογισμού δεν είχε μέσα ανθρώπους. Δεν μου λέει σήμερα το. Να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ υπάρχει το σήμερα έστειλε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Σήμερα το έστειλε. Κύριε Δαβάκη. Από ό,τι εγώ σήμερα το μεσημέρι αντιλήφθηκα εδώ με μια κουβέντα και μαζί, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είχε μια σειρά από θέματα. Γιατί εγώ ήθελα να πάω εγώ ως πρόεδρος της ημερομηνία, σήμερα ήρθε όμως, και χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου. Ας το πρωτοκόλλου σε άλλες σκέψεις, κύριε Κωνσταντέλου. Εγώ, εντάξει, εγώ έφτανε μόνο... Για να σας λυθεί η απορία, σας ανανήμερος. Η απάντηση... Θέλω να πληρωτήσω κάτι, που συμπληρωματικά προφανώς. Προφανώς, λοιπόν, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, πριν αυτή το σχέδιο εξαχθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή προς την Οικονομική Επιτροπή, είχαν κληθεί και είχαν τοποθετηθεί όλες οι διευθύνσεις για τις δαπάνες οι οποίες πρόκειται να συμβούν για λογαριασμό της κάθε διεύθυνσης το 2012. Έτσι, αυτό θέλετε να μου. Έτσι επιβάλλει η διαδικασία. Έτσι επιβάλλει η πρακτική. Όχι. Εμείς στηρίσαμε τους τύπους, κύριε Κωνσταντέλη. Θα σας πω κάποιους τύπους στη συνέχεια, κύριε Δαβάκη. Θα σας πω ότι τύπους στηρίσατε στη συνέχεια. Συμπληρωματικά θέλετε. Να παρέμβω λίγο, κύριε Κωνσταντέλη, για ένα λεπτάκι. Εδώ πολύ σωστά αναφέρονται κάποια πράγματα τα οποία είναι τα τυπικά και είναι και τα πρακτικά. Όταν φτιάχνεις ένα προϋπολογισμό δεν μένεις μόνο στα τυπικά. Το βασικότερο είναι να υλοποιήσεις τα πρακτικά και να υλοποιήσεις το όραμα με το οποίο κατέβηκες στις εκλογές και με το οποίο δεσμεύεσαι απέναντι στον κόσμο και απέναντι στους πολίτες. Η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη, για μένα είναι και πολύ απλή γιατί είμαι 20 χρόνια σε αυτόν τον χώρο, οπότε μετά τα πρώτα 3-4 κατάλαβα την ακριβή διαδικασία. Η Εκτελεστική Επιτροπή συλλέγει τις προτάσεις των υπηρεσιών δια των αρμοδίων αντιδημάρχων. Το αναφέρει ο Καλλικράτης σε συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να γίνει δια των αρμοδίων αντιδημάρχων έτσι ώστε να γίνει καταμερισμός δουλειάς και να έρθουν στην Εκτελεστική Επιτροπή έτοιμες οι προτάσεις ανά υπηρεσία και σε αυτές να συμπληρωθούν και να αποτυπωθούν και κάποια σημεία του προγράμματος και του οράματος της Δημοτικής Αρχής έτσι ώστε να προχωρήσει στην επόμενη φάση στην Επιτροπή Διαβούλευσης και εν τέλει στην Οικονομική Επιτροπή. Με υπηρεσιακό που έκανα στις 2 Αυγούστου και προς τον κύριο Δαβάκη και προς την κυρία Τσεριγότη που είναι καθήλυνα αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Τσεριγότη όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και ο κύριο Δαβάκη για την σύνταξη του προϋπολογισμού που προϋποθέτει βέβαια την έγκριση του τεχνικού προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο όμως, όπως γνωρίζετε όλοι, προχωρούν παράλληλα για να μπορέσουμε να είμαστε στις ημερομηνίες σωστοί, γιατί το deadline ήταν 30/11 του 2011 για φέτος. Και εμείς πάμε στον Καλλικράτη της προηγούμενης χρονιάς να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό μας. Όπως λοιπόν σας είπα, έκανε περιεστικό σημείωμα στις 2 Αυγούστου στους αρμόδιους επιδήμαρχους, έτσι ώστε να προετοιμάσουν τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Δεν ήταν υποχρέωση το να πληρωθεί δημάρχος του δημάρχου αυτή, αλλά είναι μια διαδικασία που βοηθάει στο να συντονιστούν οι αντιδήμαρχοι και οι εσωτερικές διαδικασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής. Όπως αναλυτικά αναφέρει η κυρία Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος, σε ένα έγγραφο που ήρθε χθες ως εξαιρετικός επίγον στο γραφείο μου το μεσημέρι, η κυρία Τσεριγότη είχε διαβιβάσει αρμοδίως σε όλες τις υπηρεσίες το έγγραφο ώστε να υποβάλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον υποσύνταξη προϋπολογισμό. Αυτό ούτως ή αλλιώς είχαμε συμφωνήσει για να μην εμπλακεί και ο κ. Δαβάκης και η κυρία Τσεριγότη και η κυρία Μαρτίνου με τις υπηρεσίες. Αποφασίσαμε να τα συγκεντρώσει η κυρία Τσεριγότη όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη χρονιά. Και από εκεί και πέρα να φτιάξει δύο διαφορετικά XMs, τα ξέρετε τι είναι, είναι δύο αρχεία, τα οποία το ένα θα αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και τα συνεχιζόμενά του και ένα το πρόγραμμα προμηθειών και συντηρήσεων και παροχής υπηρεσιών με τα συνεχιζόμενά του. Ούτως ή αλλιώς αυτά τα δύο λοιπόν εξέρουν και ο μπούσουλας ο οποίος μπορείς μετά να κωδικοποιήσει τον προϋπολογισμό και να προχωρήσει την διαδικασία, το ξέρει ο κ. Σαββιδιώνης, το κάναμε με επιτυχία τα προηγούμενα 20 χρόνια.
Αν σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, όπως αναφέρει η κυρία Τσεριγότη, ο κυρία Ιδιοπούλου, το έγγραφο που διαβάστηκε στις 29/9/2011 στην κυρία Τσεριγότη με τις προτάσεις της υπηρεσίας, τις οποίες είχαμε συζητήσει και μαζί, αλλά αποτυπώνεται και στον προηγούμενο προϋπολογισμό, γιατί όλα αυτά υπάρχουν στην προηγούμενη χρονιά, δεν ελήφθη σαν υπόψη. Είναι σαφές. Από ποιον δεν ελήφθη? Στη σύνταξη του σχεδίου λέει. Θα με αφήσετε να. Για περίμενα να ξέρουμε. Με προϋπολογισμό τάξη 29/9/2011, η υπηρεσία υπέβαλε προς την αρμόδια τη Δήμαρχο, η οποία ανέλαβε το συντονισμό. Δεν τον έλαβε ο κ. Λαβάκη, μην βάλαμε τον κ. Λαβάκη. Τον ανέλαβε για να το συντονίσει με τέτοιο τρόπο ώστε ένας άνθρωπος να είναι συντονιστής και των δύο, των προμηθειών και συντηρήσεων και του τεχνικού προγράμματος. Έτσι το κάναμε τόσα χρόνια και έτσι είναι και το πιο αποτελεσματικό. Δεν το γνωρίζω, έτσι γράφει η κυρία. Δεν γνωρίζω γιατί η κυρία Τσεριγότη δεν τα απέστειλε σε εσάς. Δεν είναι ασαφές. Για κάποιο λόγο δεν σας το απέστειλε. Τι να σας πω. Αυτό τώρα θα μας το απαντήσει η κυρία Τσεριγότη, η οποία δεν έχει έρθει σήμερα. Ίσως ενδεχομένως γιατί έχει ενημερωθεί ότι δυστυχώς κάποιοι ασχολήθηκαν με τον προϋπολογισμό, δυστυχώς περισσότερο από εμάς ασχολήθηκε και εγώ. Σχόλια δεν είναι και αφόντες. Ναι, είναι σχόλια τα πρόεδρε, τα οποία όμως είναι σοβαρά. Ας καθίσουμε το πρακτικό παρά στο έγγραφο. Από την υπηρεσία έχουμε έγγραφο. Μιλάτε και εμείς, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ναι, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, γίνονται σχόλια. Ξέρετε, είναι μήπως να φύγουμε κάποιοι να τα συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται, Κωνσταντίνε, να ξανάρθουμε. Άμα δεν θέλετε, θα φύγετε. Αλλά εντάξει, καλό είναι να κάτσετε να τα ακούσετε. Δεν το λέω να αποχωρήσουμε για κάποιο λόγο. Λέω μήπως αυτή η συζήτηση δεν είναι. Η διαδικασία εντάξει μια προμήθεια ή έργου είναι σαφή. Εδώ πέρα λέει. Κύριε Βιλιώνη, εγώ δεν απευθύνθηκα σε εσάς. Δεν θα ήθελα απάντηση από εσάς. Αφήστε να μας πείτε. Δεν έχετε εμπλακεί στην διαδικασία. Δεν θέλουμε να ακούσουμε εμείς. Μήπως πρέπει να μας πείτε. Έχει απάντηση. Δεν θα μας πείτε. Επίτρεψέ του για να εξηγήσει. Εντάξει. Εδώ γράφει ότι προτάσει η κυρία Τσεριγότη δεν ελήφθησαν υπόψη τη σύνταξη του σχεδίου προπολογισμού. Αυτό είναι λάθος. Το σχέδιο του προπολογισμού δεν φτιάχνει τις 29/9. Φτιάχνεται τον Νοέμβριο. 29/9 φτιάχνεται το προσχέδιο, μπορείτε η κυρία Τσεριγότη να το έχει φέρει. Μετά φτιάχνεται το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και προμηθειών. Και μετά όλα αυτές οι προτάσεις πάνε στην Οικονομική Επιτροπή στον κύριο Σκουμπούρη. Εφόσον δεν τηρήθηκε η διαδικασία σε τρία στάδια, τρία, όχι ένα. Τηρήθηκε, κυρία Βιλιώνη, τηρήθηκε. Για το υπηρεσιακό τη υπηρεσία περιβάλλοντο. Μα δεν μιλάω για του συναδέλφου. Το πήρανε και δεν το εντάξανε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Δεν μιλάω για του συναδέλφου. Τι να πούμε τώρα. Γι' αυτό σα το μην του εκθέτε. Δεν το γράφω όπω αφέστε. Δεν μιλάω για του συναδέλφου. Που τα είδα. Τι σου λέτε τώρα. Λοιπόν, αφού το γράφει, έγινε κατανοητό και ο ένα και ο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, σα παρακαλώ. Περισσότερο γνάτιες, μα δεν βοηθάει την ουσία. Κύριε Κωνσταντέλο, παρακαλώ. Ωραία, να προχωρήσω στην απάντησή μου, την πήρα τα συμπεράσματα μου τα έβγαλα. Θα ήθελα να ερωτήσω σχετικά με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δαβάκης και αρχή την οποία επικαλέστηκε και ο κύριος Σκουμπούρης, ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση την αρχή της ειλικρίνειας και βάσει της αρχής της ανταποδοτικότητας, που σημαίνει ότι ό,τι εισπράττω από την καθαριότητα και το φωτισμό, αυτά ξοδεύω. Δηλαδή όσο μου κοστίζει η καθαριότητα και ο φωτισμός, δώσα πρέπει να μαζέψω. Εκεί έχουμε μια απόκληση, η οποία είναι απόκληση αρνητική, της τάξης των 2.342.000 ευρώ στην καθαριότητα και στο φωτισμό. Για το 12, είχαμε για το 11 1.149.000. Βέβαια θα μου πείτε και θα συμφωνήσω ότι τι θα κάνουμε, να αυξήσουμε τώρα τα δημοτικά τέλη για τους δημοτικούς χώρους για να τα ισοσχεδίσουμε. Δεν γίνεται. Όμως αυτό το οποίο μου κίνησε την περιέργεια και εδώ είναι το ερώτημά μου, είναι για ποιον λόγο στον προϋπολογισμό του 12 τα
ανταποδοτικά έσοδα του νεκροταφείου στον κωδικό 41 είναι 306.200 ευρώ και ξέρω κύριε Δαβάκη να δυστυχίασε για το νεκροταφείο, ενώ τα έξοδα είναι 253.316 στον κωδικό 45. Υπάρχει δηλαδή ένα έλλειμμα 52.886 ευρώ. Εισπράττουμε 53.000 ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία η υπηρεσία νεκροταφείου κοστίζει. Και αυτό είναι παράνομο από ό,τι ξέρω. Μήπως υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος τον οποίο εμείς αγνοούμε. Το νεκροταφείο δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρως ανταποδοτικό. Σύμφωνα, όχι, κύριε, σύμφωνα και με τα τελευταία σεμινάρια που παρακολουθήσαμε τον Ιανουάριο, δεν είναι πλήρως ανταποδοτικό. Γιατί υπάρχουν ορισμένα θέλη όπως είναι οι ιεροπραξίες που στη βουλιαγμένη Φερρυππίνη εισπράταμε, ενώ στη Βούλα δεν εισπράταμε. Άρα δεν είναι πλήρως ανταποδοτικό. Υπάρχουν 2-3 έσοδα τα οποία δεν υπάρχουν σε ορισμένα σχέδια και υπάρχουν σε άλλα. Είναι με κανονιστικές αποφάσεις. Κανονιστικές αποφάσεις φυσικά η Δημοτική Αρχή για τα νεκροταφεία δεν πήρε. Άρα δεν είχαμε σαφή εικόνα μέσω των κανονιστικών αποφάσεων όπως ξέρετε και επιλέξαμε αυτή την οδό. Συνεχίζω και επιμένω ότι τα έξοδα του νεκροταφείου είναι ανταποδοτικά. Και αυτό περιγράφεται ακόμα και στο υπόδειγμα το οποίο έστειλε το Υπουργείο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 12. Άρα το τι. Σαφή αυτό που είπα. Οι ιεροπραξίες στη Βούλα υπήρχαν. Βεβαίως και υπήρχαν ιεροπραξίες. Υπήρχαν κάποια κονδύλια. Βεβαίως και υπήρχαν. Πάντοτε υπήρχαν και στη Βάρη, υπήρχαν και στη Βούλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αν υπήρχαν ιεροπραξίες ή όχι, κύριε Βρυλιώνη. Είναι ανταποδοτικό. Πρέπει να είναι 100 εισπράτο, 100 δαπανό. Όταν είναι ανάποδα, θα κάνουμε όλοι λίγο την αβαρία γιατί δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τους δημότες με ακριβότερα δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους. Όμως το ανάποδο δεν πρέπει να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν είναι η ερώτηση η οποία δεν παίρνω την απάντησή μου. Όχι. Θα συνεχίσω. Πήρατε την απάντηση, αλλά ήταν μια απάντηση δικιά μου. Η απάντηση είναι δικιά μου. Εγώ θα ήθελα οι απαντήσεις, κύριε Βρυλιώνη, να είναι καλό. Κύριε Κωνσταντίνο, προχωρήστε σε επόμενη. Απλά να μην είναι. Μου είπα στο σεμινάριο ως απάντηση, εγώ δεν την περιλαμβάνω. Απάντηση είναι τι γράφει. Όχι, αλλού μπορεί να ικανοποιηθεί. Ορισμένα ερωτήματα θα απαντηθούν και σε άλλοι. Όταν θα επεξεργαστούμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να σήμερα θα συζητήσουμε τον προϋπολογισμό όμως, όχι άλλο. Εντάξει, επειδή φορέσαμε το μανδύα του Δημοτικού, ο Σύμβουλος έχει κάποια ερωτήματα. Το μανδύα του Δημοτικού, κύριε Δαβάκη, προχωράμε από τότε που πήραμε το εξωτερικό μας. Εντάξει, δεν ξέρω, έχετε σε τέτοιο. Σας παρακαλώ. Άμα προσπαθήσετε σε τέτοιο. Παρακαλώ και τους δύο. Λοιπόν, θα πάρει κάποιες απαντήσεις, κανονική στιγμή βέβαια. Θα ήθελα να συνεχίσω, αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω διευκρινιστικά στον κωδικό εξόδων, έξοδα εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, στον 00642001, έχουμε 1.697.000 ευρώ. Αυτά τα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων εννοείται ότι είναι χρήματα τα οποία υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για τους εργαζόμενους και πρέπει να πληρωθούν. Το ίδιο αφορά και το 6495-01 τους τόκους που έχει τόκους δικαστικών αποφάσεων. Δίνουμε. Λέμε για τις αποφάσεις στην εισηγητική τέλα. Λέμε για νούμερα αποφάσεων. Ναι. Υπάρχει ένα κονδύλι 122.000 ευρώ στο κωδικό 2062-32001 που είναι για τη μίσθωση κτηρίων που στεγάζει την υπηρεσία περιβάλλοντος στη Λευκάδος. Από ό,τι γνωρίζω η Λευκάδος έχει κλείσει το κτηρίο και το έχουμε ξενικιάσει εδώ και 2 μήνες. Προφανώς, μάλλον εκ παραδρομής καταλαβαίνω ότι έχει μπει το κονδύλι αυτό ή εκτός αν πολιτικά έχουμε μια πρόθεση να το ξανανοικιάσουμε. Συντάχθηκε ο προϋπολογισμός 3 μήνες πριν ξενικιαστεί. Άρα τότε που συντάχθηκε ο προϋπολογισμός ήταν το κτίριο που κουτσάκι Σήμερα ψηφίζεται το... Όχι. Σήμερα ψηφίζεται, αλλά έχει περάσει η Οικονομική Επιτροπή. Άρα αυτή η Οικονομική Επιτροπή, μάλιστα. Ωραία. Στο κωδικό... Αυτό ήταν μια τεχνική
και λεπτομέρεια που όσο θα σας παρακαλώ όλους. Όχι, γι' αυτό μάλιστα είναι, για να μην αδικούμε και τους συντάξατες στον προϋπολογισμό, αυτό είναι καλό, διότι υπάρχουν 122.000 που θα πηγαίνουν στα μισθώματα, τα οποία δεν θα πάνε στα μισθώματα και μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Ήτανε πολιτική βούληση να σε νοικιάσει. Ήτανε πολιτική βούληση, ναι. Και να μειώσει και να σε νοικιάσει. Πράγμα που δεν συνέβαινε. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει στο κωδικό 81-15001 469.434 ευρώ τα οποία διακανονίστηκαν. Αυτός ο διακανονισμός έχει γίνει για να, και θα ολοκληρωθεί στο 12 ή έχει και ουρές που θα πάει 13 και 14. Σύμφωνα με την ΚΙΑ είναι σαφές ότι πρέπει να εγγραφούν μόνο τα ποσά που διακανονίστηκαν για το 12. Άρα αυτά είναι χρήματα τα οποία θα πάρουν στο 12. Εγώ ρωτάω, οι διακανονισμοί έχουν ουρές και στο 13 και 14. Έχουν και ουρές και είναι σε δύο χρόνια. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει. Πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό. Αλλά προφανώς έλειπα. Μάλλον, έλειπα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Γιατί μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα ανειδίκευτα τακτικά και τα έκτακτα είναι 3.530.000 ευρώ. Δεν θα πω τώρα τα κόμμα τόσο γιατί θα καθυστερήσουμε. Η κωδική 51-110-01 και 51-12-001. Τα ειδικευμένα τακτικά και έκτακτα, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας έχετε δώσει εσείς, είναι 4.174.000. Σύνολο περίπου 7.700. Εμφανίζονται λοιπόν ειδικευμένα 4.174. Όπως γνωρίζετε κύριε Δαβάκη και τα υπόλοιπα στελέχη, εγώ ζήτησα μια σειρά από αναλύσεις, τις οποίες και πήρα το Σαββατοκύριακο. Μία από τις αναλύσεις που ζήτησα ήταν η ανάλυση του χρηματικού υπολείπου με αντιστοίχηση του κωδικού των ειδικευμένων εξόδων, στο οποίο εμφανίζεται το ποσό του 1.949.682, χωρίς βέβαια να γίνεται αντιστοίχηση με τους κωδικούς που περιέχεται μέσα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που επικαλεστήκατε κύριε Δαβάκη ότι τηρήσατε στη σύνταξη του προϋπολογισμού. Εκεί μέσα λέει ότι έπρεπε να αντιστοιχίσετε κιόλας. Δεν θα αντιστοιχίσετε, το αφήνουμε στην πάντα. Όμως η διαφορά από 4.174 τα ειδικευμένα εδώ στον προϋπολογισμό τον οποίο δίνεται, με 1.949 σε αυτό που δώσατε επισήμως σε μένα, γιατί τα χαρτιά που δίνετε στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης είναι επίσημα χαρτιά του Δήμου. Δεν είναι χαρτιά που έδωσε ο Δημήτρης στο Γρηγόρη ή ο Δήμος στη Μάρη. Είναι επίσημη ευλογραφία. Προφανώς αυτή η ανάλυση είναι λάθος ή τα ειδικευμένα τακτικά και έκτακτα είναι αυξημένα στον προϋπολογισμό ενώ δεν θα έπρεπε. Στην εισηγητική του ο κύριος Δαβάκης είπε ότι τα ειδικευμένα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα για την Βουλιαγμένη και για τη Βάλη. Είναι μία επίπονη εργασία που γίνεται. Αυτή που είχε γίνει στη Βούλα από παλιά. Αυτό που έχετε στα χέρια σας διαφορά τη Βούλα. Έτσι με το ανέφερε. Λοιπόν, συνεπώς τα άλλα 2,5 εκατομμύρια είναι ανειδίκευτα, Βουλιαγμένης και Βεβάρης. Δεν είναι 2,5. Έχουν μεταφερθεί περίπου, θα σας πω, γύρω στα 850 χιλιάρικα αναδημοτική ενότητα. 850 της Βουλιαγμένης και 850 της Βάρης το 31-12 του 10. Είναι περίπου 1,850. Ναι, το οποίο έχουμε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά που είναι κάποιες κράτησεις οι οποίες 31-12 του 11 δεν μπόρεσαν να αποδοθούν και αυτές μεταφέρθηκαν και αποδόθηκαν μέχρι 15 και 20 Ιανουαρίου ανάλογα με τα ταμεία που έπρεπε να αποδοθούν στο δημόσιο. Και τα οποία πάντα παρακρατούνται αυτές οι κρατήσεις σαν έκτακτα ειδικευμένα γιατί είναι για ειδικευμένο σκοπό, δηλαδή για την πληρωμή
των κρατήσεων που γίνεται από μισθοδοσίες, από χαρτόσημα, από όλα αυτά τα οποία πρέπει να αποδοθούν στο δημόσιο. Είναι αυτά που λέμε τα πλήρως... Καλύφθηκα. Ευχαριστώ. Στο κωδικό 0111, 001 και 002 έχετε βάλει μισθώματα από αστικά κίνητα. Όσον αφορά τα απολογιστικά δεδομένα, θα τα κουβεντιάσουμε όταν γίνει η επίσημη τοποθέτηση του συνδυασμού. Αλλά υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, έχετε, σας έχει πει κάποιος κάτι, γιατί τα έχετε μειώσει στον προϋπολογισμό του 12 τόσο δραστικά? Να απαντήσω. Είχε γίνει ένα λάθος από την οικονομική υπηρεσία της Βουλιαγμένης και είχε βεβαιώσει ως μισθώματα τις καντίνες του Καβουρίου. Οι καντίνες του Καβουρίου δεν έπρεπε να βεβαιωθούν ως μισθώματα, έπρεπε να βεβαιωθούν ως δωρεάν παραχώρηση κοινοποίησης του χώρου. Διότι με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι δωρεάν. Αποζημίωση. Αποζημίωση χρήσης κοινοποίησης του χώρου, συγγνώμη. Αυτό λοιπόν δεν έγινε το. Επειδή υπήρχαν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή υπήρξε ένα μίσθωμα, είχαν πάρει κάποιες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και υπάρχει αποζημίωση χρήσης κοινοποίησης του χώρου. Άρα είναι πιο κάτω, είναι ένα κουρδίλι, θα το δείτε, γύρω στις 300.000, κάτι τέτοιο. Έτσι, που θα παρακολουθηθεί από άλλο κωδικό. Έχουμε κάνει ήδη περισσιακό το οποίο να γίνει διόρθωση του ελληνικού καταλόγου, δηλαδή να διορθωθεί ο ΚΑ0111 και να γίνει ΚΑ παραχώρηση κοινοχρήσης του χώρου. Αυτό μπορεί να είναι απόφαση. 300.000. Οι καρτίνες του Καβουρίου έχουν σύμβαση, η οποία καθορίζει και το ποσό οι τρεις καρτίνες που πρέπει να δίνουν. Όλο αυτό λοιπόν το ποσό πρέπει να δίνουμε, ενώ είχε βεβαιωθεί στο 0111 πέρσι κακώς, άρα προϋπολογίστηκε, έπρεπε να πάει στην παραχώρηση κοινοποίησης του χώρου. Και προϋπολογίστηκε σε άλλο ΚΑΠΑ, πιο κάτω. Γι' αυτό για αυτή την απόφαση. Γι' αυτό βέβαια, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό. Ναι, σωστά, σωστά. Όταν σπάμε ένα έσοδο, νομίζω ότι οι βασικές αρχές της επιστήμης, της οικονομολογικής που λέγει ο κ. Δαβάκης, που έχουμε βάλει το μανδύα του οικονομολόγου σήμερα, επιβάλλει αυτό να φαίνεται ότι έσπασε και πήγε κάπου αλλού. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μαντέψουμε, να ρίξουμε μια μαντεσιά. Εδώ στο. Δηλαδή το να ψάξουμε να βρούμε τι αφού είναι λίγο δύσκολο. Μπορώ να προσθέσω. Έχει γίνει κάπου γύρω στα τέλη Νοεμβρίου εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Για να γίνει αυτή η διαγραφή από το 11, να γίνει η διαγραφή εφόσον έχουν εισπραχθεί από το, στον παρακάτω κωδικό, όπως λέει ο συνάδελφος. Τώρα, λόγω των θεμάτων, προφανώς δεν έχει περάσει καθόλου. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι έπρεπε για αυτό το πράγμα να δημιουργηθεί κωδικός που να φαίνεται για ποιον λόγο έχει γίνει αυτή η μεταβολή. Για να μην μπορούμε εμείς να το φανταστούμε αυτό. Αλλά πήρα την απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Στο χρηματικό υπόλοιπο εμφανίζεται υπέρ ΕΙΔΑΠ 268.230,24. Ενώ στο κωδικό εξόδων για ΕΙΔΑΠ, τον 256213, έχονται εγγράψει 165.076. Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό, υπάρχει κάποιο... Είναι ο κωδικός ο 256213002. Σε σχέση με το χρηματικό υπόλοιπο και με την, στον κωδικό αριθμό εξόδου. Και το λέω αυτό διότι έχω αυτή τη στιγμή 7 διαφορετικές εγγραφές στον προϋπολογισμό του 12 σχετικά με τα έκτακτα έξοδα τα ειδικευμένα, στα οποία άλλα ποσά έχουμε βάλει στα έσοδα και άλλα ποσά έχουμε βάλει στα έξοδα. Από ό,τι γνωρίζω, τα ειδικευμένα, κυρία Χιώτη, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, τα ειδικευμένα, όπως μπαίνουν ως έσοδο, βγαίνουν ως έξοδο. Αυτή είναι και η διαφοροποίησή τους από τα ανειδίκευτα. Εδώ λοιπόν, στον κωδικό 1327002 των εσόδων, ο οποίος είναι, να σας βοηθήσω, επιχορήγηση ως και κατασκευή ανελκυστήρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, έχουμε βάλει 45.000, ενώ το αντίστοιχο ποσό το οποίο έχουμε εγγράψει ως έξοδο κατασκευή ανελκυστήρα στο δεύτερο δημοτικό είναι 9.934.
Αυτό αν ήταν μόνο σε μικρά έξοδα θα ήταν λογικό. Αλλά συνεχίζεται και είναι. Αφήστε να ολοκληρώσω, κύριε Αυγιώνη. Συνεχίζεται σε ποσά τα οποία υπερβαίνουν το εκατομμύριο. Ο 13-19-002 έχει 610.000, όπου είναι επιχορήγηση ΕΣΠΑ για το δεύτερο Ολυμπιακό σταθμό στην Πιλαδέζα, και από τις 610.000 στα έξοδα εξειδικεύουμε στον 15-73-21 492. Παρακάτω, για να μην κουράσω τώρα, υπάρχουν 7, εγώ βρήκα 7 τέτοιου είδους. Για να μην κουράσουν και τους με ποσά. Ναι. Ένα έσοδο, έτσι από ΕΣΠΑ ή οποιαδήποτε χώρη, συμβαίνει στον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα γίνεται διαγωνισμός, μπορεί να υπάρξει μία έκπτωση και στο εργολαβικό έφελος που είναι από το ΕΣΠΑ, έτσι, κάποιο ποσό να απομείνει. Αυτό λοιπόν που απομένει δεν πάνε ποτέ θα το εισπράξεις. Απλά πρέπει να γίνει όλη αυτή η δουλειά που είπαμε πιο πριν, δηλαδή τα έκτακτα ειδικευμένα να τα εξορθολογήσουμε με την έννοια να φτιαχτεί μια επιτροπή να δούμε ποια από αυτά τα δημοκρατημένα έργα περισσεύουν κάποια λεφτά από τις εκπτώσεις που έχουν δώσει, έτσι ώστε να τα απορροφήσουμε στα τακτικά. Εμείς θεωρούμε λοιπόν, θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε έργα τα οποία θα έχουν έκπτωση. Οπότε προεγγράφουμε τα δεδομένα και δημοκρατημένα. Ναι, φτιαγμένα και δημοκρατημένα που σημαίνει ότι εγώ έχω μια επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ ή από το οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα 610.000, αλλά τελικά εξοδοποιώ 492. Ναι, γιατί ναι. Πιστεύω ότι θα πάρω. Όχι, μιλάω για τα ήδη δημοκρατημένα. Για τα ήδη δημοκρατημένα μιλάω αυτή τη στιγμή. Αυτά που δεν είναι δημοκρατημένα έχουν πει ως έσοδο και ως έξοδο ακριβώς το πόσο, ισόπωσο. Αυτό είναι ένα σημείο που έχουμε κάποιες επιχορηγήσεις. Γιατί το είχαμε στο μικρόφωνο για να γράφετε για να υπάρχουν κάποιες επιχορηγήσεις στο Δήμο. Αυτές από τη στιγμή που υπάρχει επίσημη επιχορήγηση αποτελεί ένα τυπικό έσοδο στο Δήμο. Γίνεται όμως ο διαγωνισμός, γίνεται στην πράξη και ο ανάδομος δίνει μια έκπτωση 20%. Οπότε εσύ έχεις πια σαν έξοδο να κάνεις το αντικείμενο της σύμβασης. Γι' αυτό έχει προκύψει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε ο νομοθέτης να πει όταν κάνεις την προκήρυξη και καταλήγεις, σβήσε αυτό από τα έσοδα. Δεν το έχει πει. Δεν είναι έσοδο αυτό. Αυτό θέλω να πω. Η διαφορά δεν τεκμηριώνει έσοδο, αλλά έχεις ένα χαρτί που λέει ο Δήμος Τάδε θα πάρει 1,5 εκατομμύριο για. Βοηθάει την πλασματικότητα του προϋπολογισμού. Έχει δίκιο σε αυτό, αλλά λέω πάλι ότι έγινε ο διαγωνισμός και κάνει μια έκπτωση ο οποιοδήποτε ανάδο. Το παίρνει κάποιος μόνο με 20%. Άρα σε 1 εκατομμύριο θα δαπανίσουμε 800.000. Τα 200 αυτά, αν σου γίνει έρθουν οι ιδέες που δεν έρθουν τελικά. Δεν ξέρεις αν θα σου έρθουν οι ιδέες. Κανείς δεν σου στέλνει, κύριε Αυγιώνη, το σύνολο του ποσού της προκαταβολικά. Νομίζω ότι η εμπειρία μιλάει σε αυτό. Στην λογική αυτή όμως θα ήθελα για να τελειώσω τα θέματα των κωδικών. Στο 30-73-22 που είναι ένα πολύ μεγάλο κονδύλι, που είναι για την ανάπλαση πράσινο ποιότητα ζωής στη Δημοτική Ενότητα Βάρης. Είναι ένα ποσό της τάξης των 2.850.000. Δεν υπάρχει αντίκριση σε έσοδο. Υπάρχει μόνο σε έξοδο. Ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση επιχορηγούμενο έργο να μην υπήρχε πει σε έξοδο. Εκτός αν δεν υπάρχει. Εγώ δεν το βρήκα, κύριε Αυγιώνη, σας ρωτάω λοιπόν. Για να την πω την ερώτηση ξανά. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, το έξοδο του κωδικού 30-73-22-005 που έχει πει. Το έξοδο, τι εννοείται, το έσοδο. Το έξοδο. 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 Το έσοδο αντιστοιχίζεται με έξοδο. Ναι, το έξοδο, εσύ έχετε βάλει ένα έξοδο εδώ. Εγώ ψάχνω να βρω το έσοδο. Και δεν το βρίσκω. Αντίστοιχο έξοδο. Θα μου πείτε το έσοδο του προηγούμενου, να σα πω. Όχι, εγώ αυτό ψάχνω να βρω κι εγώ. Ψάχνω με το φανάρι του Διογέννη να βρω το έσοδο. Βρίσκω μόνο το έξοδο. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Γιατί είστε σίγουροι ότι δεν έχει επιχορήγηση αυτό. Από ίδια κεφάλαια. Υπάρχει στην εισήγηση, αν υπάρχει στην εισήγηση. Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Σας ξέρω, μιλάς στην εισήγηση. 850, άμα έχουμε 2850 θα πάτε στους δύο. Ποιο κωδικό λέγεται. Ποιο κωδικό λέτε. Σας διαποδιάβασα, σας το λέω 3 φορές. Προσέξτε με λιγάκι. 30-73-22-05 είναι στις δαπάνες, στη σελίδα, 90, σελίδα 62 από τις 93. Είναι ο κωδικός
30-73-22-05. Ανάπλαση πρασίνα ποιότητα ζωή. Ναι, ναι. Λέει. Να απαντήσω με ρωτήσατε κάτι. Ναι, αυτό είναι το επιχορηγούμενο. Άμα δείτε κάπου στα έσοδα, άμα δείτε κάπου εδώ στα έσοδα, υπάρχει επιχορήγηση για ανάπλαση πρασίνου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το υπόλοιπο πιστεύει η διοίκηση του Δήμου ότι θα καλυφθεί από ίδιους φόρους. Είναι ένα σύνηθο φαινόμενο. Μήπως το μπερδεύετε με τον άπλαση πρασίνου στην Βουλιαγμένη. Είναι άλλο αυτό το 1,5 εκατομμύριο, κύριε Βρυλιώνη. Πείτε μου ποιο κωδικό αυτό. Να το βρούμε τώρα. Πείτε μου το κωδικό. 13-19-003. Ο 13-19-003 αντικρίζεται με το 1,5 εκατομμύριο στον κωδικό 30-73-22-018. Ο οποίο, κύριε Βρυλιώνη, για να μην λέμε και ότι θέμε, είναι ανάπλαση πράσινο ποιότητα ζωή από το ΕΣΠΑ. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν επαναλαμβάνω, έψαχνα να βρω το συγκεκριμένο 2.850, πού είναι το έσοδο. Δεν το βρήκα. Θα δεχτώ ότι δεν κοίταξα καλά. Πείτε μου, δεν κοίταξα καλά. Κύριε πείτε μου όμως που πρέπει το εσύ. Αντιλαμβάνεστε ένας μεγάλος προϋπολογισμός, μπορεί να γίνει και κάποιο λαμβάνε. Προσπαθώ. Δεν θα έπρεπε να έχω γίνει γιατί φτάσαμε το Μάρτιο. Έχετε... Αλλά... Έχετε κάτι να απαντήσετε προς την τελευταία ερώτηση. Ή όχι. Είναι η τελευταία, είναι η παρατελευταία, η τελευταία είναι τώρα. Όχι, σύμβαση και το πάλι κάποιο πρόβλημα. Έχετε κάτι να απαντήσετε σε αυτό επιπλέον, είναι συνεχίσει πάλι ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση, επειδή... Έχετε κάτι να απαντήσετε ή συνεχίζει. Συνεχίστε, συνεχίστε. Θα ήθελα απλά και μόνο, επειδή ένα σημαντικό μέρος της τοποθέτησής μου, στη παράταξή μας στη συνέχεια, έχει να κάνει με τις δομικές αδυναμίες πέραν των πολιτικών, που θα τις εξηγήσουμε, υπάρχουν και κάποιες δομικές αδυναμίες στον προϋπολογισμό, είναι με την περιβόητη, με τον κωδικό 32. Θα ήθελα λίγο να με βοηθήσετε, γιατί δεν το έχω κατανοήσει, κύριε Δαβάκη, και εσείς, κύριε Βρυλιώνη, οποιοδήποτε από την παρέα. Βγήκε μία κοινή υπουργική απόφαση, η οποία είπε ότι πλέον σε αυτά τα οποία, τα έσοδα τα οποία έχουν μία επισφάλεια, δεν θα τα αντικρίζετε αυτά με τον κωδικό 85. Δηλαδή, δεν θα λέτε αυτό που λένε οι Δήμοι εδώ και χρόνια, ότι περιμένω να πάρω 100 ευρώ, αλλά μάλλον επειδή δεν θα τα πάρω τα 100 ευρώ, φτιάχνω ένα μαϊμού, ένα μπέτσινο κωδικό, ότι τα ξοδεύω αυτά τα 100 ευρώ, ενώ δεν θα τα ξοδέψω τα 100 ευρώ. Αυτό απλοϊκά ήταν το σύστημα που γινόταν. Είναι σωστό αυτό, το έχω αντιληφθεί σωστά. Ναι, ένα μέρος. Ένα μέρος. Άρα, αυτό το οποίο λέτε εσείς ότι ως εκτελεστική επιτροπή και στη συνέχεια ως οικονομική επιτροπή είπατε, είναι ότι βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης, εσείς λέτε ότι εγώ τα 100 τα οποία είναι σε επισφάλεια, επειδή δεν ξέρω πόσα είναι σε επισφάλεια, συνεχίζω και τα προϋπολογίζω ως έσοδα, έτσι, τα 100, απλά δεν φτιάχνω πλέον μαϊμουδένιο κωδικό για τα 100, τα 100 αυτά τα δαπανοποιώ και τα κάνω έργα, επιχορηγήσεις κλπ. Κλπ. Το έχω καταλάβει σωστά ή λάθος? Υπάρχει μια διαφοροποίηση, το έχετε καταλάβει εν μέρη. Βοηθήστε με, βελτιώστε. Δηλαδή, ο 85 έχει καταργηθεί. Αυτό δεν συσχετίζονται με το 32 φυσικά. Απλά επειδή υπήρχαν πάρα πολλά λιμνάζοντα επαναβεβαιωμένα έσοδα, πήγαινε κάθε φορά αυτός που συντάξει τον προϋπολογισμό και τα βάζει 85. Όχι όμως ότι έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Δεν έχουν 85 σχέση. Μπορείτε να μου πείτε βάσει των οδηγιών που έχουμε για τη συντάξη του προϋπολογισμού, τι κωδικός ήτανε, τι βάζαμε στο 85. Επισφαλείς απαιτήσεις. Επισφαλείς απαιτήσεις. Άρα είχε πει μόνος του επισφαλείς απαιτήσεις εκεί. Επισφάλεια, σας εξηγώ, η επισφάλεια λαμβάνεται υπόψη από την ταμιακή υπηρεσία που επαναλαμβάνει τους καταλόγους, τίθεται στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει αν είναι επισφαλής ή όχι και όχι ο υπάλληλος. Και από εκεί και πέρα, εάν είναι επισφαλής, γίνεται παραγραφή από το βεβαιωτικό κατάλογο και φυσικά διορθώνεται αυτό το 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε επαναδεδομένα. Αυτό λέμε και εμείς ότι πρέπει να γίνει. Δεν αφιβάλλουμε, αυτό διάβασα, ο κ. Δαβάκης.
ότι από τα 20 εκατομμύρια θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και συμφωνώ μαζί σας μια εξορθολόγηση. Ωραία. Για να μην λέμε πολλά πράγματα και κουράζω και τους συναδέλφους. Για να καταλάβω λίγο κάτι, για να κλείσω. Λέμε λοιπόν ότι αυτά τα 20 εκατομμύρια ή τα 100 ευρώ που λέω εγώ, εσείς αυτόν τον προϋπολογισμό, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, δεν έχετε δουλέψει. Εσείς αυτόν τον προϋπολογισμό το έχετε κάνει τι? Το έχετε κάνει έργο? Το έχετε κάνει επιχορηγήσεις? Το έχετε κάνει λειτουργικές δαπάνες? Αυτά τα επισφαλή έσοδα, κύριε Αβριλιώνη, πείτε μου, γιατί είναι δομικό πρόβλημα του προϋπολογισμού αυτό, το τεινάζει στον αέρα. Εσείς τον έχετε κάνει έργο? Το έχετε κάνει επιχορηγήσεις ή τον έχετε αφήσει κάπου να κάθεται? Χρησιμοποιείτε πα συνέχεια τη λέξη επισφαλής. Η επισφάλεια δεν έχει ακόμα αυτή, πώς το λένε, πιστοποιηθεί. Συμφωνείτε, δηλαδή, διότι δεν έχετε προφανώς να αντιληφθείτε, εδώ υπάρχει ο ΚΕΔΕ, ο οποίος ΚΕΔΕ είναι σαφής, είναι νόμος του κράτους και μια βεβαίως ενός εσόδου ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Καταρχήν θα πρέπει για όλα αυτά, όσα δεν έχουν παραγραφεί βέβαια, βάσει της Επιτροπής, η οποία άλλα παράγονται σε 5 χρόνια, άλλα σε 20, θα πρέπει να κάνει αναγκαστικά μέτρα έσπραξης. Το οποίο χωρίς να έχει γίνει αυτό, πώς θα πάρουμε να το διαγράψουμε? Έχουν γίνει αναγκαστικά μέτρα Κύριε Πρόεδρε, δεν θα συνεχίσω.